Από την Ουάσιγκτον τώρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος Πρόεδρος απαντά στο ρεπορτάζ του Bloomberg που μιλάει για αναγκαστική μείωση του προγράμματος αγοράς των F-16. Νικολέτα Κρητικού έχει όλες τις λεπτομέρειες. Θυμόμαστε εσύ το πολύμινο παζάρι για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, προκειμένου η Άγκυρα να πάρει το πολυπόθητο OK για την απόκτηση των μαχητικών F-16. Τελικά αυτή η απόκτηση δεν είναι ούτε ανέφελη, αλλού είναι και εφικτή επί της παρούσης. Και αυτό είναι κάτι που το παραδέχθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους. Τι τον οδήγησε στην παραδοχή αυτή? Δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα ψάχνει τρόπους αναγωνίως να μειώσει το κόστος της απόκτησης 40 F-16 αλλά και της αναβάθμισης άλλων 79. Ερωτηθείς τώρα ο πρόεδρος Ερντογάν αν συζήτησε το ζήτημα αυτό με τον πρόεδρο Biden, είπε ναι, ότι σε κατηδίαν συνάντησή μας το συζητήσαμε και ότι έλαβα τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιληθεί του θέματος τις επόμενες 4 εβδομάδες. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα.